Πρεμιέρα χθες το βράδυ στο θέατρο Χώρα για την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου Κρίμα που είναι πόρνη, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Λιγνάδη με τους Μαρία Κίτσου, Μινά Χατζησάβα, Θέμη Πάνου και Ιερώνυμο Καλετσάνο. Το έργο αποδεικνύει ότι τελικά αυτοί που καταδικάζουν οι ψευτοηθικολόγοι είναι πολύ πιο αμαρτωλοί από τα παιδιά που διέπραξαν αυτό το αμάρτημα. Είναι ένα βλάσφημο έργο. Και η δική μου. Δεν θέλω να μιλήσω για την παράστασή μου. Μ' αρέσει να μιλάω, να έρθει ο κόσμος να τη δει. Εγώ έκανα μια άλλη κρύπτο σπλατεριά, μια άλλη κρύπτο. Ενέταξα όλο το έργο να συμβαίνει μέσα σε μια εκκλησία. Και αυτοί που κρατάνε τους ρόλους είναι ένα πίμνιο χορτασμένο για αίμα, χορτασμένο για ψευτοηθική και πάρα πολύ διεστραμμένο. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν κοιτάω μπροστά, κοιτάω μέσα μου. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Κοιτάω μέσα μου, δηλαδή σημαίνει κάνω αυτό που θέλω, δεν κοιτάω μπροστά. Ή επιχειρώ αυτό που θέλω, γιατί πολλές φορές σπάω τα μούτρα μου ή δεν τα καταφέρνω. Ένα. Δεύτερον, δεν πιστεύω καθόλου στις ταμπέλες, μα καθόλου. Πιστεύω ότι είναι ένας αρχοντοχωριατισμός ελληνικός από τον οποίο πρέπει να απαλλαγούμε. Πιστεύω όμως πάρα πολύ στην θεατρική εκπαίδευση. Στο να θωρακιστούν και να περιφρουρηθούν οι θεατρικές σχολές, οι οποίες λειτουργούν ασίδωτα. Θέλω όμως να πω κάτι για το Ρουβά. Ένας άνθρωπος που πραγματικά, σχεδόν στρατιωτικά, γνωρίζει την άγνοιά του και διαβάζει μοχθή να την καλύψει. Αυτόν τον άνθρωπο τον προτιμώ πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους που έχουν επαναπαυθεί στη δήθεν ημιμάθειά τους και κάνουν ότι ξέρουν τα πάντα. Βρίσκω όλη αυτή την ιστορία, τον απόϊχο αυτή τη ιστορία, λίγο τραγελαφικό και λίγο παραφουσκωμένο. Και να σας πω μια παροιμία, δεν θα την πω ολόκληρη. Εδώ ο κόσμος χάνεται, θα την παραλλάξω μάλλον. Εδώ ο κόσμος χάνεται και εμείς χτενιζόμαστε.